Το όμορφο νησί της Θάσου και την πόλη της Δράμας θα επισκεφτεί την Τετάρτη στις 7 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα πλαίσια της περιοδίας για τις δεύτερες εκλογές στις 25 Ιουνίου. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αφηχθεί το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος και από εκεί να μεταβεί στο λιμένα της Θάσου, όπου θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ομιλία σε κατάστημα εστίασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει ανά την Ελλάδα, συναντά τους πολίτες. Έτσι, την Τετάρτη 7 Ιουνίου θα συναντήσει τους πολίτες τόσο στην Θάσο στις 12 το μεσημέρι, όσο και στην Δράμα στις 7.30 το απόγευμα. Η Δράμα θα συναντήσει και θα συνομιλήσει με τους πολίτες στις 7.30, επαναλαμβάνω, τον πεζόδρομο της Ζερβού, ο οποίος βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Θέλω να τονίσω ότι στις 21 Μαΐου έγινε το πρώτο βήμα. Στις 25 Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία ζητάει ισχυρή εντολή για να κάνει πράξη στις δεσμεύσεις της. Αυτή την ισχυρή εντολή τη ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μπορέσει να συνεχίσουμε όλοι μαζί, σταθερά, τολμηρά και μπροστά, για μια αυτοδύναμη Ελλάδα που μας αξίζει. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε με κοροναϊό την περασμένη Παρασκευή 2 Ιουνίου, γεγονός κάτι που τον ανάγκασε να ακυρώσει το ταξίδι του στο Άγιο Όρος. Οι αγκαλιές και τα φιλιά της προεκλογικής περίοδου είναι πάντα πολύ ευχάριστα. Έχουν ενίοτε όμως και ένα τίμημα. Σήμερα έκανα το τεστ του COVID. Είμαι θετικός, οπότε θα χρειαστεί να παραμείνω για κάποιες μέρες στην οικία μου. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω στο Άγιο Όρος όπως σχεδιάζα. Δεν πειράζει. Εκεί θα είναι όμως να πάμε σε μια άλλη ευκαιρία. Αλλά βέβαια TikTok πάντα θα μπορώ να κάνω. Οπότε περιμένετε το επόμενο βίντεο μου. Μείνετε συντονισμένοι.